Κυρίες και κύριοι, αυτά πριν από λίγες ώρες στη Βουλή. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Εγερμός κατήγγειλε τα πλακάκια, τη συμπαιγνία και απεχώρησε. Έτσι λοιπόν δεν είχατε σήμερα την ευκαιρία να ακούσετε τρεις ακόμα εκλεκτούς συναδέλφους, τον Γιάννη τον Κουραντή που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που ήταν ο δεύτερος εισηγητής και τον Αλέξανδρο Σαδακόπουλο που ήταν ο τρίτος εισηγητής. Σκεφτήκαμε ότι αυτό το οποίο φτιάχνει από κοινού η Νέα Δημοκρατία μαγειρεύει με το Πασόκ, εμείς δεν μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Όταν λοιπόν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Εγερμός μπήκε μέσα και κατήγγειλε τη συμπαιγνία, αρχίσαν λοιπόν τα εξαπτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, οι παπαγάλοι της Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση να βγάζουν οχετό. Τόσο οχετό που με πήραν τηλέφωνο συνάδελφοι δημοσιογράφοι και μου λένε: «Αμάν, τι κάλο τους πατήσατε». Πατήσαμε τον κάλο της διαφάνειας, τον οποίο η Νέα Δημοκρατία φοβάται εξαιρετικά πολύ. Γιατί όλα αυτά τα χρήματα υπάρχουν στα ταμεία των κομμάτων τους και στις τσέπες των υπουργών τους. Γιατί δεν είναι μόνο ο Άκης ο Χατζόπουλος. Δεν είναι ο μόνος μεμπτός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν είναι ο μόνος που έβαλε το δάχτυλο, ποιο δάχτυλο, την παλάμη, ποια παλάμη, τον αγκώνα μέσα στο μέλι. Είναι κι άλλοι. Είναι κι άλλοι. Και η αγορά μιλάει, φωνάζει, κραυγάζει για λεφτά που πήρανε οι υπουργοί μετά τον Τζοχατζόπουλο και δεν τους κάνανε τη δουλειά. Δώσ' μου και θα σε φτιάξω και τους φτιάξανε. Και πρέπει να ξέρουν λοιπόν ότι όλες αυτές οι κραυγές μπαίνουν μέσα στην επιχειρηματολογία των αποδείξεων και θα έρθει και η ώρα τους. Άκουσαν, άκουσαν. Τι θέλουν να κάνουν. Ποια είναι η υποβρύχια συμφωνία για την οποία γράφει αύριο η Α1. Θυμίζω ότι αύριο κυκλοφορεί η Α1 λόγω της αργίας της Πρωτομαγιάς στην Κυριακή που όλες οι συμφωνίες έρχονται μια μέρα πριν. Υποβρύχια συμφωνία. Δηλαδή δεν θα ψάξουμε, λέει η Νέα Δημοκρατία, το Σιμίτη, τον Παπανδρέου που ήταν στο Κησέα, τον Γιάννο, τον Ευάγγελο, τη Βάσο, τον Λαλιώτη, τον Χρυσοχοίδη και εσείς δεν θα ψάξετε τους δικούς μας υπουργούς, τον Σπύλιο Σπυλιωτόπουλο και τον κύριο Μεϊμαράκη. Όχι. Αυτή είναι η συμφωνία. Κόζα Νόστρα. Κυρίες και κύριοι, είναι αδιανόητα αυτά τα πράγματα. Έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο υποβρυχίων που το περιορίζουμε μόνο στον Άκη. Τι κι αν είπα εγώ, τι κι αν είπε ο Πλεύρης, τι κι αν ακούστηκε και από άλλους, ότι 11 εκατομμύρια μίζες δόθηκαν το 7. Το 7 ποιος τις πήρε, ο Άκης ο Χατζόπουλος που ήταν ήδη νεκρός, ποιος τα πήρε, ποιος τα πήρε. Και δεν θέλω να το ψάξουμε αυτό, όχι, όχι. Και έθεσα το θέμα στον κύριο Βενιζέλο. Δώσαμε 50 εκατομμύρια από τη νέα συμφωνία, αυτή που υπέγραψε και έφερε στη Βουλή. Τι κάναμε, τι έργο έγινε, ακόμα τίποτα. Και τι θα κάνω, θα το φέρω στη Βουλή, έτσι δώσω τα δεύτερα λεφτά. Γιατί απειλή θα φύγει. Εμείς κυρίες και κύριοι φωνάζουμε. Όταν λοιπόν από το 98 μέχρι τώρα 11 δεν έχουμε υποβρύχιο για να καλύψουμε τα 7 οικόπεδα του βυθού, όπου έχει τεράστια υπεροπλία η Τουρκία σε μία σύραξη, εμείς λέμε φέρτα όπως και να είναι. Και ψάχνουμε. Φέρτα αν τα έχω εδώ και ψάχνουμε. Αλλά αυτό το φέρτα σημαίνει πάρτε το ένα που δεν ξέρουμε και αν και πώς είναι η απόδοσή του. Ακούστηκαν τέτοια πράγματα μέσα στη Βουλή. Αλλά ο κύριος Καμένος είπε, όχι μόνο στον Άκη και στον Κησέα, όλους αυτούς, και στη Νέα Δημοκρατία, και τους είπε από το βήμα της Βουλής, όπως ακούσατε προηγουμένως, εμείς συμφωνούμε την άποψη του εισηγητού της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί με την άποψη του εισηγητού της. Τώρα, αυτή τη στιγμή να μας φωνάζουν και γυρίσουμε πίσω. Εδώ είμαστε. Ότι γίνεται νέα προανακριτική μέχρι και σήμερα. Να πάντα υπογράψουμε μαζί. Όχι. Γιατί φοβούνται κυρίες και κύριοι. Τα αντιθαρμιστικά ωφέλη, πούντα. Ποιος τα διεκδίκησε. Κανένας δεν τα διεκδίκησε. 700 εκατομμύρια δόθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας για τα υποβρύχια. Δεν πρέπει να ψάξουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δόθηκαν για να μην αγγίξουμε τον κύριο Μεϊμαράκη, τον υπερευαίσθητο κύριο Μεϊμαράκη. Τον κύριο Μεϊμαράκη που πήγε στη Ζούλα να πάρει το 8 τις οβίδες για τα Λέοπαρ και του είπα ότι 1 ευρώ να τις πάρεις πάρα από την Τουρκία θα σε κλείσω φυλακή και σταμάτησε. Και τις πήραν τώρα οι προκομμένοι. Αλλά γι' αυτό θα ξεκινήσει νέος κύκλος. Νέος κύκλος. Το πάρτε έχει τελειώσει.
Το πάρτι έχει τελειώσει της αρπακτής και της απάτης των δύο μεγάλων κομμάτων. Και το μήνυμα του Λαϊκού Ορθόδοξου Γερμού, αυτό που ήθελα να πει και ο Κυριάκος, ο Βελόπουλος και ο Ξανθακόπουλος, είναι φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Τα κλεμμένα. Καταλογισμό, το είπε κομισότερα ο κύριος Πλεύρης. Τα κλεμμένα φέρετε τα πίσω. Τα κλεμμένα. Αλλά κόρακος, κοράκουμα, το δεν βγάζει, δεν περιμένουν μήπως ένας καρφός τον άλλον. Και φέρνουν τώρα αυτό το πολιτικό πτώμα, το οποίο συνάντησα τώρα βγαίνοντας, για να πει τι. Εφόσον έχουν εξασφαλίσει, του λένε κοίταξε, βάσει αυτού και αυτού και αυτού, που υπέγραψαν από κοινού Πασό και Νέα Δημοκρατία, εσείς στο καφενείο το θυμόστε. Εάν δεν πακλήσουμε κάποιο φυλακή, είναι γιατί τη θωράκισε το Πασό και η Νέα Δημοκρατία με το Σύνταγμα του 2001 που κατεψήφισε μόνο ο Καρατζαφέρης. Ένας δύο κομμάτι. Αυτοί το ψήφισαν. Και τη θωρακίζει και άμα το κλείσουμε μέσα. Έχουν παραγραφεί. Έχει απαλληφθεί το αξιόπινο. Το ξέρει λοιπόν ο Άκης. Και θα πάει να δώσει ένα σοου. Αυτά είναι λοιπόν κυρίες και κύριοι. Αυτό που λέμε εμείς, καταλογισμό. Τόσα εδώ στα πίσω Άκη. Τόσο επιβαρυνθεί η κατάσταση. Τόσο τα πήρε η κάθε χώρα. Τόσο τα πήρατε εσείς. Τα άλλα πίσω μάγκες. Δώστε τα. Κατεβάστε τα. Αυτό θέλουμε. Να πουλήσουμε την περιουσία της χώρας 50 δισεκατομμύρια εύκολα. Ενώ 50 και πλέον δισεκατομμύρια είναι αυτά που μας έχουν βάλει καπέλο σε Μιράζ, σε F-16, σε Λέοπαρντ, σε Μαν, σε όλα αυτά, Siemens και όλα αυτά τα οποία έχουμε πάρει. Όχι. Θα πάμε και θα τα πάρουμε με τη δύναμη της αλήθειας. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Αυτή είναι η πολιτική, κυρίες και κύριοι. Και γι' αυτό σας λέμε ότι εμείς, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Γερμανός, εγώ που σας ομιλώ, θέλω 2 χρόνια, όχι παραπάνω. 3 χρόνια το πολύ, για να καθαρίσει η κατάσταση. Αλλά κάποιοι από αυτοί, από αυτούς, θα βλέπουν τον ήλιο μια φορά το χρόνο που θα αυλίζονται. Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί. Εκεί μέσα. Που ένας καλύπτει τον άλλον. Ακούσατε τι κάνουν. Το ακούσατε άλλη μια φορά. Γιατί ας πάμε όλους σε μια προανακριτική επιτροπή, καθίστε στο σκαμνί και δώστε εξηγήσεις. Άλλος θα οθωθεί, άλλος θα επιβαρυνθεί, άλλος θα μιλήσει. Όχι. Μόνο τον Άκη και όλοι οι άλλοι, αυτοί που σας είπα, το γράφει η Αλφένα, διαβάστε Σιμίτης, Παπαδρέου, Γιάννος, Ευάγγελος, Βενιζέλος, Παπαδρέου, Βάσο, Λαλιώτης, Χρυσοΐδης, Σπύλιος Πλεοτόπλος από την Δημοκρατία, Ευάγγελος Μεμαράκης. Όχι. Δεν πειράζει. Κύριε Μεμαράκη, εσείς τι κάνατε γι' αυτό? Γιατί δεν σταματήσετε, δεν καταγγείλατε. Δεν τα καταγγείλατε. Η εύκολη λύση. Το πλωτό φέρετρο. Το λέει πλωτό φέρετρο η ανοησία της Νέας Δημοκρατίας, οι πανίβλακες, τη στιγμή που η Ελλάδα έχει δεσμευθεί, θα το πουλήσουμε. Δεν πάω κάνω διαφορετικά, το πουλήσουμε. Άρα λέμε, αυτό είναι πλωτό φέρετρο. Ποια χώρα θα το αγοράσει? Ποια χώρα θα το αγοράσει? Και προχτές έστειλε το μυστικό σύμβουλό του, από αυτούς τους 2-3 που έχει ο Σαμαράς, να επιθεωρήσει κάτω στον άθαμο τον Παπα-Νικολή. Το πλωτό φέρετρο. Δεν γνωρίζουν, κυρίες και κύριοι, τι πει η αριστερά τους ή η δεξιά τους εκεί μέσα. Τίποτα. Έχουν ξεχαρβαλώσει την αντιπολίτευση. Και βλέπετε ένα Πασόκ από έγκλημα σε έγκλημα, από λίσθημα σε λίσθημα, πώς γλιστράει. Τους το είπα σήμερα και το παναβάνω. Όλοι στον πάγκο. Όλοι στον πάγκο. Και στο κάτω-κάτω ο Μημαράκης γιατί κόπτεται? Εφόσον δεν έχει καμία ευθύνη, δεν πάει να βγει πάνω και να πει «Να, που για μένα δεν βρέθηκε τίποτα». Ζήτω Μημαράκης. Γιατί? Γιατί κόπτεται και αγωνιά και πιάνει δημοσιογράφους και λέει «Ο Καρατζαφέρης μου είπε έτσι, έτσι». Πράγματα τα οποία αύριο θα κληθεί να τα αποδείξει απολογούμενος. Δεν μπορούν, κυρίες και κύριοι, αυτοί οι οποίοι άφησαν κενά κατά την πορεία τους, να κατηγορούν εκείνους οι οποίοι άσπηλοι και καθαροί ελέγχουν το σύστημα. Αυτό κάνουμε. Ελέγχουμε απολύτως το σύστημα. Εμένα από εσάς με ενδιαφέρει να τα κλέψει ο Πασόκος ή ο Δημοκράτης. Επιστροφή. Φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Αυτή είναι η φράση μας. Και αυτή η φράση θα μας συνοδεύει από εδώ και πέρα. Ζητήστε λοιπόν αύριο την Α1. Υποβρύχια συμφωνία Πασό και Νέα Δημοκρατία. Ποιους καλύπτουν? Ποιους θέλουν να βγάλουν από το στόχαστρο? Ποιους θέλουν να βγάλουν μακριά από τον εισαγγελέα?